Γεια σας. Γεια σας. 16 Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τους δικούς σας ανθρώπους. Γεια σας. Γεια σας. Ξεκινάει το live. Το live μετά το 15 Αύγουστο. Γεια σου Μαρία, χρόνια σου πολλά. Εδώ ξεκινάει και το Facebook. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε live στο Facebook και στο Instagram. Στο Facebook όσοι είστε μπορείτε απευθείας να κοινοποιήσετε το live μας. Για να το δουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες. Χρόνια πολλά στους δικούς σας ανθρώπους που γιόρταζαν, να τους χαίρεστε. Μεγάλη γιορτή χθεσινή, παιδιά, έτσι. Πολύ μεγάλη γιορτή. Η μισή Ελλάδα γιόρταζε, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, στο Facebook μας βλέπετε, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Μαρία, χρόνια σου πολλά και πάλι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram και στο Facebook δεν έχω. Στείλτε μου ένα μήνυμα σας παρακαλώ στο Facebook. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, μήπως δεν έχω καλό ίντερνετ. Γιατί αυτό το διάστημα αυξήθηκε εδώ ο πληθυσμός στο νομό Πιερίας. Α, να του η Μαρία. Χρόνια σου πολλά κιόλας Μαρία. Εντάξει, πήρα και μήνυμα από το Facebook. Ωραία, συνεχίζουμε. Γεια σου Σμαράγδα. Γεια σου Σοφία. Γεια σε όλους. Γαριφαλιά, καλησπέρα. Ελένη, καλησπέρα. Πώς περάσατε. Και εσύ Γεωργία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια σου Σοφία. Πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε, κάνατε κανένα μπάνιο, πήγατε καμιά βόλτα, μόνο στις εκκλησίες τρέχατε χθες. Πάντως εμείς η Ολυμπιακή Ακτή έγινε πανικός παιδιά, τους τελείωσαν τα φαγητά. Οι ξηροί καρποί, οι πίτσες δεν είχε, το ένα μαγαζί, οι άλλοι δεν είχαν ξηρούς καρπούς, δεν είχαν ποτά. Έγινε πανικός. Καλησπέρα Κέτη, καλησπέρα Λένα, καλησπέρα παιδιά. Άντι, καλησπέρα. Ναι, παιδιά, πανικός. Νομίζω ότι όλοι ξεχύθηκαν στις παραλίες και στις βόλτες. Μπράβο, Μαρία. Γιόρτασες τέλεια όλη μέρα στη θάλασσα. Την καλύτερη γιορτή έκανες. Ναι, ένας πανικός χθες, παιδιά. Ωραία ήτανε βέβαια. Ξεκουραστήκανε όλοι. Περισσότεροι πήγαν για 3-4 μέρες και αυτό καλό είναι. Ναι Μαρία, πανικός. Εμείς εδώ στα τουριστικά μας μέρη έγινε πανικός. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν καλησπέρα Κωνσταντίνα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήρθαν πολλοί και μείνανε σε εμάς στην Ολυμπιακή Ακτή και ήρθαν από τα live τα δικά μου και το ευχάριστο είναι ότι τους άρεσε κιόλας γιατί αυτό είναι, δεν είναι μόνο να έρθεις, είναι να σ' αρέσει κιόλας. Και χάρηκα πάρα πολύ που επιλέξανε τη δική μου περιοχή, γιατί εμείς είμαστε δίπλα από την παραλία της Κατερίνης, μία μικρή περιοχή που επικοινωνεί και με πεζόδρομο, μπορείτε να την κάνετε αυτή τη διαδρομή έτσι σαν βόλτα. Είναι πολύ κοντά στην Κατερίνη η περιοχή που έχω το τουριστικό κατάστημα, Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, λέγεται και Κατερινόσκαλα. Γεια σου Ειρήνη! Γεια σου Μαρία, χρόνια σου πολλά και σένα. Έχουμε πολλές Μαρίες σήμερα. Γεια σου Φανή. Λέγεται Κατερινόσκαλα, είναι δηλαδή η σκάλα της Κατερίνης. Και λέγεται Olympic Beach, γιατί ξέρεις, έχουμε τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε τώρα, γι' αυτό είναι η θάλασσα του Ολύμπου. Και στους νέους πόρους Μαρία είναι πάρα πολύ ωραία. Μεγάλη τουριστική περιοχή και οι νέοι πόροι και ο Πλαταμόνας και η Λεπτοκαριά, Μακρύγιαλο, Κορινόπου και να πας είναι πολύ ωραία γιατί έχεις την επιλογή να πηγαίνεις και κάθε μέρα σε άλλο μέρος. Αν έρθεις με αυτοκίνητο μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις σε άλλο μέρος. Αν έρθεις με κάποιο λεωφορείο
μπορείς να κανονίσεις να πας με τις εκδρομές που κάνουν εδώ. Έχει και καραβάκι που συγγυρνάει σε όλες τις περιοχές εδώ σε εμάς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Νικολέτα, γεια σου Νίκη. Είναι πολύ ωραία, γεια σου Φωτεινή, Ντέμπι, γεια σου η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, πού κάνεις μπάνιο σήμερα? Είναι πολύ ωραία γιατί εδώ στη δική μας περιοχή έχουμε τα πάντα. Έχουμε άμμο, μπορείς να κάνεις τα μπάνια σου άνετα, δεν έχεις πρόβλημα αν έχεις παιδιά. Τα τσόκαρα, ναι, τώρα θα τα βάλω τα τσόκαρα, ένα λεπτό να τα βρω. Πού είναι, τελείωσαν? Τελείωσαν φαίνεται. Σου δείξω το δικό μου. Μπορείς να κάνεις μπάνιο λοιπόν γιατί έχουμε άμμο, δεν έχεις πρόβλημα με τα πιτσιρίκια, ακόμη και μεγάλοι άνθρωποι και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα έρχονται, γιατί δεν έχουν πρόβλημα, είναι άμμος. Έχουμε βέβαια και αυτή την μπάρα που κατεβαίνει στη θάλασσα, να μπεις με το καροτσάκι. Είμαστε οργανωμένοι παιδιά σε όλα, φαΐ, παγωτό, γλυκό, καφέδες, ποτά, beach bar, τα πάντα. Έχουμε κλαμπ για το βράδυ στην παραλία της Κατερίνης. Α, Γιάννα, ήσουν Ολυμπιακή ακτή και δεν πήρες τηλέφωνο να βρεθούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Δεν παίζω. Ρε παιδιά, όταν είστε στα μέρη μου εδώ, στείλτε ένα μήνυμα. Μπορεί να είμαι κοντά σας, να βρεθούμε. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου Δήμητρα. Τι έλεγα που είχα μείνει. Ναι, και για νεολαία ενδείκνει την περιοχή μας, γιατί έχουμε πολύ ωραία κλαμπ, έχουμε μπουζούκια, έχουμε μπαρ, έχουμε τα πάντα παιδιά. Μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία στην περιοχή μας, το καλοκαίρι είναι τέλεια. Εδώ, το ένα το τσόκαρο είναι αυτό που μου ζήτησε εδώ το κορίτσι, καλησπέρα Ελευθερία. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Φοριέται και έτσι το γυρνάμε και γίνεται παντόφλα. Το γυρνάμε έτσι και γίνεται παντόφλα. Πάρα πολύ ωραίο και ειδικά τώρα σιγά σιγά που θα αρχίσουν οι βροχές, είναι απαραίτητο. Γεια σου Ελευθερία. Εγώ παιδιά πήρα και το κλειστό και το ανοιχτό τσόκαρο, το οποίο ανοιχτό δεν το βλέπω, προφανώς το πουλήσαμε και δεν ενημερώθηκε το κατάστημα από ό,τι βλέπω, δεν το ξαναφέρανε. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ άνετο το τακούνι. Μπορούσες να στείλεις για ένα μήνυμα στο Instagram ή στο Facebook. Τα άσπρα πέδιλα, Μαρία, ποια άσπρα πέδιλα ήθελες λες, να δεις? Αυτό. Κάτσε γιατί έχω πολλά μηνύματα παιδιά να δείχνω κιόλας, έπιασα την κουβέντα, συγγνώμη. Χρόνια πολλά, συνεχίζω να λέω χρόνια πολλά, έτσι. Μαρίες, Παναγιώτες, Δέσποινες, Μάριους, Παναγιώτιδες, όλοι γιορτάζετε. Αυτό το πέδιλο μου, με ρωτάς, Μαρία, αυτή τη στιγμή λευκό έχω αυτό. Με πλεξούδα, με πλεξούδα. Ναι, αυτό με την πλεξούδα είναι εδώ. Κάτσε να δείξω και αυτή την παντόφλα που είναι φανταστική. Σε μπες χρώμα την έχουμε, είναι τέλεια, φοβερό τακούνι, ξεκούραστο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εγώ έκανα πάρα πολλές φωτογραφίες, παιδιά, με αυτή την παντόφλα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να πας για φωτογράφηση, σε πάρα πολλές ώρες όρθιος, να ξέρεις. Εδώ, γιατί εμείς φωτογραφίζουμε κατάστημα, δεν φωτογραφίζουμε μια φωτογραφία γιατί βγήκαμε για ποτό. Λοιπόν, εδώ, φανταστικό το πέδιλο αυτό που θέλει το κορίτσι. Ποιος το ήθελε, Κατερίνα, εσύ ήθελες, Άννα, ποιος ήθελε. Το πέδιλο αυτό υπάρχει μαύρο, υπάρχει χρυσό. Είναι τέλειο, έχει ξεκούραστο τακούνι. Το τακούνι του γιατρού που λέω εγώ. Όσο τακούνι μας συστήνει ο γιατρός. 4-5 πόντους μας λέει ο γιατρός να φοράμε τακούνι. Δείτε τι ωραίο πεδιλάκι. Δείχνει πάρα πολύ ωραία το πόδι. Είναι φανταστικό. Εδώ. Και αυτή η παντόφλα, το μιούλ τέλος πάντων, είναι τέλειο, με πάρα πολύ ωραίο τακούνι. 22 ευρώ το άσπρο πέδιλο που έδειξα προλίγο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 22 ευρώ. Δείτε τι ωραίο αυτό το μιούλ. Υπάρχει μαύρο,
Είναι τέλειο, ξεκούραστο, γιατί και αυτό εγώ το χρησιμοποίησα σε φωτογραφίες, αλλά το έχω δώσει και σε πελάτησες που ήρθαν και μου είπαν πόσο ξεκούραστο είναι. Και είναι ξεκούραστο, παιδιά, γιατί έχει αυτό το τακούνι. Είναι σημαντικό αυτό το τακούνι. Οι περισσότερες πελάτησές μου όλα τα χρόνια στα παπούτσια, γιατί έχω πάνω από 22 χρόνια, 23 χρόνια δεν είναι φέτος. Ναι, 23 χρόνια κλείνω με τα παπούτσια φέτος. Χώρια νωρίτερα που πουλάγα παπούτσια, αλλά εντάξει, πιο σπορ. Αλλά το παπουτσάδικο που ξεκίνησα στη Τζιμισκή εδώ, στο στενό του Χόντος, το ξέρουν εδώ στην Κατερίνη, με ξέρουν όλοι. Αυτό το παπουτσάδικο, παιδιά, είχα πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Ήταν όλα δερμάτινα. Μετά από μια δεκαετία άρχισα να φέρνω συνθετικά δέρματα, γιατί ξεκίνησε η κρίση πριν 13 χρόνια και άρχισα να φέρνω και πιο οικονομικές επιλογές. Και τώρα έχω κάποια δερμάτινα, έχω κάποια οικολογικά, αλλά τα δερμάτινα είναι λίγα, γιατί δυστυχώς ο κόσμος προτιμάει το οικολογικό δέρμα και δεν μπορούν να πληρώσουν το δερμάτινο, το γνήσιο, το παπούτσι. Λοιπόν, όλα τα χρόνια οι πελάτησές μου πάντα θέλανε λεπτά τακούνια. Το λεπτό είναι ωραίο, το λεπτό μου αρέσει, το λεπτό, το λεπτό. Το κακό με το λεπτό τακούνι είναι ότι οι περισσότερες δεν μπορούν να το περπατήσουν. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ωραίο το λεπτό τακούνι. Ποιος θα πει ότι δεν είναι ωραίο? Εμένα, εντάξει, μου αρέσουν και τα δύο, να πω την αλήθεια. Μου αρέσει πολύ το χοντρό τακούνι, τρελαίνομαι. Είχε βγάλει ο Dior πρώτος έτσι αυτά τα τακούνια, τα χοντρά, τα γεμάτα, και δεν ξέρω, έχω έρωτα. Ναι, Κατερίνα, εκεί στα Χόντος, ναι, που ήμουνα, το θυμάσαι το μαγαζί. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Χριστίνα, παιδιά, μπαίνει κόσμος, γεια σου Ρούλα. Που ήμουνα, ναι. Λέω λοιπόν ότι το λεπτό τακούνι είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ κομψό, πολύ εντυπωσιακό, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι. Αλλά θεωρώ το πιο απαραίτητο είναι να περπατάς σωστά και ίσια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι, να κρατιάσεις από εδώ και από εκεί και να λες φοράω λεπτό τακούνι και είμαι ωραία. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, για στείλτε ένα μήνυμα ρε παιδιά. Άντρες, γυναίκες, όλοι θέλω ένα μήνυμα να μου πείτε. Όταν βλέπετε γυναίκα με ένα τακούνι που δεν μπορεί να το περπατήσει, δεν μπορεί να ισορροπήσει και πηγαίνει κάπως έτσι, σας αρέσει? Είμαι περίεργη ρε παιδιά, αν σας αρέσει εσάς. Το σαμπό που φοράω Λίλα είναι στα 22 ευρώ με την έκπτωση. Υπάρχει μαύρο, υπάρχει κάμελ και υπάρχει και σε παντόφλα. Δεν έχω τώρα να σου το δείξω, αλλά υπάρχει. Δείτε εδώ τι ωραίο είναι. Ναι, είδες Μαρία, έχω δίκιο. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό το πέδιλο. Έχει ωραίο γεμάτο τακούνι, ξεκούραστο στο περπάτημα, γιατί έχει και τη φιάπα μπροστά, η οποία είναι μικρή. Επίσης, αυτό που λες Κατερίνα, μεγαλώνοντας οι γυναίκες, μετά από παιδιά, μετά από δουλειά, μετά από χειρουργία, μετά από κιλά, γιατί τέλος πάντων οι γυναίκες, κάπου είχα διαβάσει πώς αλλάζει η εμφάνιση της γυναίκας, πόσα κιλά βάζει, βγάζει, περίοδος, γένες, δίαιτες. Μιλάμε, τρελάθηκα, λέω, είναι δυνατόν να αλλάζουν έτσι βάρος οι γυναίκες? Σε μια στατιστική το είχα διαβάσει. Τρελάθηκα, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα, δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα βάρους. Κάτσε εδώ γιατί με χτυπάει το κλιματιστικό, παιδιά, ένα λεπτό. Δεν είχα ποτέ θέμα βάρους ιδιαίτερο. Και όταν ήμουν έγκυος κάθε μήνα έβαζα 2 κιλά. Ναι ρε Μαρία, να τα φοράμε, όχι να μας φοράνε, μπράβο. Λοιπόν, δεν είχα ποτέ θέμα βάρους ιδιαίτερο. Αλλά όταν διάβασα πώς αλλάζουν οι γυναίκες τα κιλά, κατάλαβα ότι έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί το έχω ζήσει με τις πελάτησές μου. Τόσα χρόνια με γυναίκες και φίλες και πελάτησες, αλλά κυρίως με τις πελάτησες, έχω δει αλλαγές βάρους. Δηλαδή τις τρελής γίνεται, τα βάζουν, τα βγάζουν, ψωνίζουν, ξαναψωνίζουν, δεν τους κάνουν, θέλουν άλλα. Δηλαδή εμένα βέβαια με βολεύει, εγώ να πουλάω θέλω. Αλλά εγώ είμαι πάντα της άποψης να πάρεις το σωστό. Γι' αυτό και κάνω και αυτά τα live και σας ενημερώνω και σας δείχνω πώς να συνδυάζετε και τα παλιά ρούχα και τα καινούργια, πώς να αξιοποιείτε την ντουλάπα σας, πώς να κάνετε τις σωστές αγορές. Είναι σημαντικό να αγοράζετε το σωστό προϊόν. Δεν θα πάει χαμένο, θα το βάλετε χρόνια. Όταν πάρεις κάτι λάθος, δεν θα το βάλεις ποτέ.
να το θυμάσαι. Δεν πάει να είναι το τέλειο. Δεν πάει να το φοράνε όλοι στην τηλεόραση. Δεν πάει να είναι το ακριβότερο ή δεν ξέρω εγώ τι, να είναι νούμερο ένα. Αν δεν σου ταιριάζει, είναι πεταμένα λεφτά. Μην πετάτε τα λεφτά σας. Ειδικά τώρα που είναι η περίοδος εκτόσεων, θέλω προσεκτικές αγορές. Μην πετάτε τα χρήματά σας. Τώρα έχουμε φανταστικά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές, όχι μόνο στα παπούτσια, αλλά και στα ρούχα. Εδώ να δείξω ένα ακόμα παπούτσι που το είδα και είναι τρέλα, είναι έρωτας και φοριέται όλο το χρόνο, είναι μιούλ. Υπάρχει σε μπέζ, σε μαύρο και σε φούξια. Είναι μόνο 19 ευρώ, είναι ένα μιούλ που βολεύει τώρα να το πάρεις, γιατί κάποιες γυναίκες δεν τα φοράνε πολύ αυτά, τα φοράνε λίγο. Οπότε τώρα που είναι σε τιμή προσφοράς και αυτό είναι στα 19 ευρώ, υπάρχει σε μπέζ, συγγνώμη, υπάρχει σε λευκό και σε μαύρο, να μην τα λέω λάθος. Γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, τώρα αξίζει να πάρετε κάτι που δεν θα το παίρνατε διαφορετικά. Όλες θέλουμε ένα μιούλ, ένα καλό πέδιλο, θέλουμε μία παντόφλα, ορίστε και ένα ακόμα άνετο ωραίο πέδιλο. Όλες θέλουμε κάτι για να το έχουμε για κάποιες περιπτώσεις, όχι ότι το φοράμε κάθε μέρα, για κάθε μέρα θα βάλουμε κάτι άλλο πιο ξεκούραστο, όπως είναι αυτή η παντόφλα, που υπάρχει σε πάρα πολλά χρώματα. Αυτή είμαι λίγο παραπάνω τακούνι. Και αυτή υπάρχει σε χρώματα. Αυτή εδώ. Αυτά είναι για κάθε μέρα, παιδιά. Και το sneaker. Τα sneaker τα αγαπημένα μου. Κοιτάξτε χρώματα. Κοιτάξτε ωραία sneaker. Ξεκούραστο τακούνι. Φανταστικό σχέδιο. Φανταστικό. Για όλη μέρα παίρνουμε sneaker. Θα με θυμηθείτε. Θα πάρετε όμως και ένα πέδιλο, όπως είναι αυτά εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες προσφορές, φανταστικές προσφορές, παιδιά. Κοιτάξτε, μόνο 10 ευρώ ένα πέδιλο κλασικό, μοντέρνο. Και κλασικό και μοντέρνο. Γιατί? Γιατί έχει το ενημερωμένο τακούνι, σταθερό τακούνι, πολύ ωραίο τακούνι. Είναι σουέτ, έχει χι εδώ και κρατάει ωραία το πόδι. Έχει ωραίο δέσιμο, ωραία μπαρέτα. Αν θέλετε και σας αρέσει η μπαρέτα, να τη φοράτε πάντα με τακούνι. Εγώ αυτό προτείνω σε όλες τις πελάτησές μου και συμφωνούν όλες. Όταν βάλουμε την μπαρέτα με τακούνι, δεν κοντένει το πόδι. Από καφτάνια έμεινε, ναι, τώρα, συγγνώμη, θα δείξω και καφτάνια. Πιάστηκα με τα παπούτσια, τι να κάνω, είχα πολλές ερωτήσεις για παπούτσια. Λοιπόν, αυτό που φοράω το έχω, είναι ολόσωμη φόρμα. Τώρα, παιδιά, πιάνω ρούχα. Συγγνώμη, ένα λεπτό να τελειώσω τα παπούτσια. 10 ευρώ. Ένα πέδιλο που θα το φορέσετε με πάρα πολλά ρούχα. Εδώ. 10 ευρώ. Τελειώνουν. Είναι όλα τελευταία νούμερα. Θα τα βρείτε στο site. 10 ευρώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραία. Το τσόκαρο στην αρχή είναι 5 πόντους. 4-5 τόσο. Έχουμε πολύ ωραίες προσφορές στα 10 ευρώ, παιδιά. Καφτάνια, το κορίτσι θέλει καφτάνι. Να δείξουμε και καφτάνι, να δείξουμε φορέματα, να δείξω καταρχήν αυτό που φοράω. Αυτό που φοράω είναι ολόσωμη φόρμα. Βλέπετε, είναι φόρμα ολόσωμη. Είναι, κάτσε να πω και τιμές, γιατί θα με ρωτάτε, 24 ευρώ με την έκπτωση. Δεν είναι πολύ ωραίο χρώμα? Τέλειο, παιδιά. Και αυτό το χρώμα του είναι τέλειο, μιλάμε. Και αυτό φανταστικό. Και αυτό είναι φόρμα. Και αυτό που φοράω εγώ είναι φόρμα ολόσωμη. Να ξέρετε, αυτά όλα είναι από ένα χρώμα, τελευταία, one size. Δεν έχουμε πολλά, όποιος προλάβει. 24 ευρώ με την έκπτωση. Φανταστικά χρώματα, φανταστικά σχέδια. Καφτάνι το κορίτσι τι θέλει, μακρύ ή κοντό. Θέλουμε τέτοιου τύπου καφτάνι, μακρύ φόρεμα θέλετε ή καφτάνι κοντό. Για πες μου ρε Κατερίνα, τι ακριβώς θέλεις. Φιλιά στην Αθήνα, παιδιά, θα ψήνεστε, τώρα είμαι σίγουρη. Γεια σου και σένα Μαρία, χρόνια σου πολλά. Γεια σου Μαριάνθη. Ποιο παπούτσι θέλεις Μαριάνθη, κοντό καφτάνι Κατερίνα, τώρα. Να δείξω λίγο αυτά τα φορέματα, γιατί ανέβασα κάτι βιντεάκια και όλοι με ρωτάγανε για αυτά. 24 ευρώ.
20 ευρώ, φοβερό φόρεμα. Με ζώνη στη μέση, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, 28 ευρώ. Φανταστικά, είναι πιο μεγάλο νούμερο αυτό. Καφτάνι κοντό, να δούμε τι έχει μείνει, κοντό καφτάνι. Θέλεις... Αμάν, είμαι και μόνη μου σήμερα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, κορίτσια. Ορίστε. Λένα, τέλειο καφτάνι. Μπορείς να παραγγείλεις, Ντίνα, και αυτό που φοράω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θέλετε. Μου στέλνετε μήνυμα, σας παρακαλώ. Δώστε μου και τις διαστάσεις σας. Θέλω... Το ξέρετε το κόλπο με τη μεζούρα, σας το δείχνω κάθε φορά. Μετράμε. Περιφέρεια στήθους. Περιφέρεια θώρακα, εδώ που κουμπώνει το σουτιέν, όταν θέλουμε μαγιό. Περιφέρεια μέσης και περιφέρεια γοφών. Καλησπέρα Ζωή, καλησπέρα Άννα. Λοιπόν, μου δίνετε διαστάσεις παιδιά και εγώ θα σας στείλω το σωστό νούμερο. Είτε θέλετε μαγιό, είτε θέλετε ρούχο, εγώ θα στείλω το σωστό νούμερο αν μετρηθείτε σωστά και μου δώσετε τις διαστάσεις σας. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε παραγγελία ή με καλείτε στο 2351-0-30-991. Το τηλέφωνο αυτό είναι του e-shop, δεν είναι του μαγαζιού εδώ. Εδώ το μαγαζί έχει το εξής τηλέφωνο. 2351-400-330. Το λέω αυτό γιατί έρχονται εδώ, ξεχνάνε τα τηλέφωνά τους στις τσάντες τους και παίρνουν στο e-shop. Να ξέρετε και το τηλέφωνο εδώ. Ναι, έλα Κατερίνα, έλα από εδώ να τα δεις. Εδώ, 25 ευρώ. One size, φανταστικά χρώματα. Το ένα καλύτερο από το άλλο τα χρώματα αυτά. Εδώ να σας δείξω και άλλα σχέδια. Κοιτάξτε. 25 ευρώ. Τα παπούτσια τα 10 ευρώ Μαριάνθη θα τα δεις στο site. Θα πεις, θα τελειώσει το live και μετά μπαίνεις με την ησυχία σου. elenastore.gr και θα μπεις εκεί και θα δεις πάρα πολλά. Καλησπέρα, Όλγα. Λένα, θα μετρήσεις τις διαστάσεις σου και θα μου στείλεις μήνυμα. Θέλω διαστάσεις, όνομα, τηλέφωνο, θα μου πείτε και το προϊόν που θέλετε και θα συνεννοηθούμε. Σε μηνύματα, είναι το καλύτερο. Μπορώ να σας περάσω και στο δικό μου το Viper. Καλησπέρα, Αθηνά. Καλησπέρα, Λίτσα. Στις παραλίες στο μαγαζί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, έχουμε άλλα προϊόντα εκεί. Εκεί έχουμε πάρα πολλά, έχω κάνει και live και έχω δείξει τι έχουμε και εκεί. Τα παπούτσια που φοράω είναι 22 ευρώ, αυτά τα τσόκαρα που είπαμε. Που είχα μείνει, κάτσε γιατί μιλάω σε δύο εδώ live παιδιά και δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω όλες. Γεια σου Λεμονιά. Πού είχα μείνει ρε παιδιά, γεια σου Κυριακή. Έμεινα στα καφτάνια, ναι. Λοιπόν, είπαμε αυτό είναι φοβερό, για όσες θέλουν κάτι κοντό, αυτό φανταστικό καφτάνι παιδιά. Τώρα είναι σε προσφορά 35 ευρώ, μπορείς να το βάλεις και σε ένα γάμο, από μέσα ένα μεσοφόρι, μπες, λευκό, μαύρο, κάτι. Τα έχω δείξει, τα λέω συνέχεια στα βίντεο και στα live και σας λέω πώς να τα συνδυάζετε. Θα βάλεις ένα σκουλαρίκι, μπορείς να βάλεις ένα μνιούλ τέτοιου τύπου, έτσι ψηλό τακούνι, το έχω και σε μπέζ, είναι τέλειο και το μπέζ του. Να σας δείξω και το μπέζ. Για όσες μπορούν να υποστηρίξουν κάτι ψηλό, είναι τέλειο να το βάλεις αυτό και να πας σε γάμο, θα κάνεις πάταγο. Αλλά μπορείς να βάλεις και αυτό. Και αυτό του πάει. Επίσης και τέτοιο πέδιλο. Και τέτοιο πέδιλο που έδειξα προλίγο. Και αυτά τα πέδιλα συνδυάζονται με αυτά τα καφτάνια. Γιατί όπως σας έχω πει, το καφτάνι το φοράμε όλη μέρα και πάμε στην αγορά βόλτα. Πάμε στο νησί και κάνουμε βόλτες στο νησί και πάμε και κάνουμε ξενάγηση. Το φοράμε στο beach bar και το φοράμε σε μια βάφτιση, σε μια γιορτή, σε μια έξοδο. Θα πάμε για ποτό, μέχρι και για ένα γάμο μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο καφτάνι, όχι το φτηνό βέβαια, εννοείται αυτό, παιδιά, δεν το συζητάω. Ένα ωραίο καφτάνι μπορούμε να το βάλουμε σε ένα γάμο, να χτίσουμε την εικόνα τελείως διαφορετικά, να βάλουμε ένα ωραίο εντυπωσιακό μνιούλ ή πέδιλο,
ένα κολλιέ, σκουλαρίκι, μια ζώνη, ένα τουρμπάνι, κάτι και να κάνουμε την πιο ωραία εμφάνιση στο γάμο. Θα με θυμηθείτε, δοκιμάστε το, θα κάνετε πάταγο, γιατί τα κλασικά τα φορέματα τα φοράνε όλες. Το καφτάνι, λίγες τολμάνε να το βάλουνε. Φαντάζομαι το είδατε το βιντεάκι που έκανα στη θάλασσα και σας έλεγα ότι για το καφτάνι που φοριέται παντού. Πόσες το είδατε ρε παιδιά, να μπείτε να το δείτε το βιντεάκι. Έχουμε και αυτό το στυλ, τα φουστανάκια με το μανίκι. Εγώ το φοράω και τώρα γιατί το βράδυ έχει ψύχρα στη θάλασσα. Λοιπόν, μη με καλείτε τώρα παιδιά. Στο e-shop δεν είναι κανείς και έρχεται εκτροπή σε μένα το τηλέφωνο. Και μου κλείνει το live. Θα σημειώσω να πάρω την κοπέλα μετά. Μην καλείτε τώρα, πάρτε αργότερα, θα τελειώσω σε λίγο το live και θα μιλήσουμε. Φανταστικό και αυτό το σχέδιο, παιδιά. Σας το έχω κάνει και βίντεο, τα έχετε δει φαντάζομαι. Γιατί το πήρα και εγώ, είναι όνειρο. Να δούμε και κάποιο ακόμα καφτάνι. Εδώ. Δέστε και αυτό. Το live το κοινοποιώ και μπορείτε να πάσα στιγμή να μπείτε να δείτε το live, να δείτε και τις τιμές που λέω. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Εύη. Καλησπέρα Ζέτα. Λοιπόν, 25 ευρώ, φανταστικό. 22 ευρώ. Σε αυτή τη σειρά με τα 22 ευρώ που έχει και δανδέλα έχω πολλά χρώματα, να ξέρετε. Τα πρώτα καφτάνια, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ναι. Παίζει ρόλο όμως και το στυλ σου, πρέπει να το δεις, τις διαστάσεις. Εγώ ζητάω διαστάσεις, γιατί σύμφωνα με τις διαστάσεις, θέλω όλες βασικά τις διαστάσεις. Ο λόγος είναι ότι βλέπω το σωματότυπο της πελάτης σας. Αν μου δώσετε όλες τις διαστάσεις, θα ξέρω πώς είναι ο δικός σας ο σωματότυπος και εγώ θα σας κατευθύνω. Μεταξωτά μακριά, σε αλφα γραμμή. Μεταξωτά μακριά, ναι, έχω τα μεταξωτά, τώρα θα στα δείξω. Και αυτό το καφτάνι στα 28 ευρώ, παιδιά. Φοβερό το καφτάνι. Α, και αυτά τα άσπρα είναι ωραία. Κάτσε να δείξω τα μεταξωτά και μετά θα σας δείξω και άλλα κοντά καφτάνια. Μεταξωτά δεν μείνανε πάρα πολλά. Νομίζω μείνανε 2, ναι. Καλά θυμάμαι, αυτά τα 2 μείνανε σε μετάξι. Πολύ ωραίο σχέδιο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Μπορείς να το βάλεις και το ριχτό με ένα μνιούλ, είναι τέλειο, και ένα σκουλαρίκι ή με ένα τουρμπάνι και να πας σε ένα γάμο, θα κάνεις πάταγο. Μπορείς όμως να βάλεις και μία ζώνη στη μέση και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Φανταστικό φόρεμα. Γεια σου Ρούλα, γεια σου Σίση, γεια σου Μαρία, φιλιά Μαρία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το φόρεμα για ένα γάμο ή για μία βάφτιση. Το βλέπετε τι ωραίο σχέδιο είναι. Πολύ έτσι, όχι πολύ επίσημο, αλλά δείχνει πιο ακριβό από ό,τι είναι. Γεια σου Μπριγκίτε. Τώρα που είμαστε σε περίοδο εκτόσεων και προσφορών, μπορείτε να πάρετε φορέματα που θα τα βάλετε πάρα πολλές εποχές, όπως είναι τα τζιν. Γιατί το τζιν το φοράμε αυτό μέχρι και τον Οκτώβριο. Θα βάλουμε από μέσα ένα πουκάμισο ή ένα μπλουζάκι και θα γίνει πιο ζεστό και φοριέται μέχρι και τον Οκτώβριο, παιδιά, αυτό το τζιν. Είναι πάρα πολύ ωραία σχέδια αυτά. Μ' αρέσουν πολύ γιατί μπορούμε να τα βάλουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ευκολοφόρετα, κοιτάξτε, με φούσκα μανίκι, έχει και ζώνη στη μέση. Και αυτό το στυλ είναι ωραίο. Και αυτό το στυλ. Φανταστικά σχέδια. Πιο σκούρο τζιν έχουμε. Έχουμε αυτό. Έχουμε αυτό. Και αυτό το σχέδιο. Κάποια από τα ρούχα μας είναι περασμένα στο site. Αλλά τα περισσότερα ρούχα τα δείχνω στο live και στο βίντεο, να ξέρετε, γιατί
στο site δεν προλαβαίνουμε να τα περάσουμε. Οπότε καλά είναι να μας παρακολουθείτε στα βίντεο. Δείτε και αυτό τι ωραίο καφτάνι, μετάξι. Αυτό είναι μετάξι. Αυτό είναι πολύ ευκολοφόρετο, πιάνει και extra large νούμερο. Και αυτό είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο. Και είναι στα 28 ευρώ. Να λέω και καμιά τιμή, για να μην ξεχνιόμαστε. Μετά σε μπλε. Έχουμε πολλά μπλε καφτάνια. Όπως είναι αυτό. Πολύ εντυπωσιακό. Αυτό εδώ. Φανταστικό σχέδιο και ωραίο χρώμα. Έχω αδυναμία εγώ και στα μπλε και στα πράσινα. Ναι, γεια σου Γιώτα. Και αυτό πολύ ωραίο. Με τον COVID, Κατερίνα, οι περισσότερες πελάτησές μου βάλανε κιλά, δυστυχώς. Και τώρα που τελείωσε ο COVID, πρέπει κάτι να κάνετε, γιατί τα κιλά που μπαίνουν δεν βγαίνουν εύκολα. Εδώ. Και αυτά είναι ωραία τα καφτάνια. Και τα φουστανάκια. Εδώ. Πολύ ωραίο φόρεμα αυτό, παιδιά. Κάτσε, γιατί μου φεύγουν οι τιμές. Ναι, ναι, ο COVID δυστυχώς έκανε μεγάλη ζημιά. Και ειδικά στις γυναίκες έκανε μεγάλη ζημιά. Αυτό με τα πουλιά είναι στα 45 ευρώ με την έκπτωση. Εδώ τι γράφετε, κορίτσια, έχει κανένα μήνυμα που μου ξέφυγε. Αν βλέπετε ότι δεν απαντάω, ξαναστείλτε, γιατί είμαι και μόνη μου, καταλαβαίνετε, μπορεί να μου ξεφύγει κάτι. Γεια σου Θεανό, γεια σου Έλσα. Πολύ ωραίο σχέδιο και αυτό το φουστανάκι, παιδιά, μόνο 25 ευρώ σε προσφορά και είναι όλο βαβακερό, ελληνική εταιρεία. Φανταστικό και αυτό το στυλ το καφτάνι. Δεν είναι τέλειο, παιδιά, αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, ό,τι έχει έντονο χρώμα, εγώ τρελαίνομαι. Και αυτό πολύ ωραίο καφτάνι. Και αυτό που είναι σε στράπλες το μπουστάκι και έχει και τη φούστα του. Είναι φανταστικό σετ. 25 ευρώ το σετ. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και αυτό. Λοιπόν, είπαμε, μην ξεχνιόμαστε, αυτό το διάστημα είναι η καλύτερη εποχή για να κάνετε αγορές, γιατί οι τιμές έχουν κατέβει πάρα πολύ και μπορείτε να κάνετε έξυπνες αγορές αυτό το διάστημα. Εδώ. Οι έξυπνες αγορές γίνονται τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα ζέστη. Εγώ μέχρι και Οκτώβρη κάνω μπάνιο. Φαντάζομαι μέχρι το Σεπτέμβρη περισσότεροι πηγαίνουν διακοπές. Ξέρω, δηλαδή εμείς εδώ στην Ολυμπιακή Ακτή έχουμε και το Σεπτέμβρη πάντα κόσμο. Οπότε επειδή έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας, μπορούμε να πάρουμε κάτι σε πολύ καλή τιμή και θα το φορέσουμε και του χρόνου. Δεν πάει χαμένο. Δείτε και αυτό το χρώμα. Πολύ ωραίο σχέδιο και αυτό το χρώμα. Γεια σου Άντζελα. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι από τη σειρά που έχει 22 ευρώ. Και αυτό φοβερό στα 19 ευρώ. Τέλειο σχέδιο, παιδιά, αυτό. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε διαστάσεις για να δω τι σας κάνει. Και αυτό είναι στα 25 ευρώ. Φανταστικό σχέδιο. Για να βρούμε κανένα ακόμα. Α, να σας δείξω τα φουστανάκια που είχα κάνει η βιτρίνα.
Είχα κάνει βιτρίνα την προηγούμενη εβδομάδα και άρεσαν πάρα πολύ. Αυτά τα φουστανάκια άρεσαν πάρα πολύ, πιάνουν νούμερα. Με μία ζώνη στη μέση, είναι τέλεια παιδιά, τα έχω κάνει βιτρίνα, τρελάθηκαν όλοι. Και όσες φίλες τα δοκίμασαν, τους άρεσαν. Α, καφτάν 22 ευρώ που λέγαμε. Αυτό που φοράω είπαμε έχει 24 ευρώ. Εγώ Κατερίνα δεν είμαι σταθερή γιατί ξεκινάω και μόνο με ραντεβού με βρίσκεις. Αυτό που φοράω εγώ είναι one size και είπαμε 24, είπαμε κάτσε 24 ευρώ. 24 ευρώ δεν λέει. Ναι, 24 ευρώ είναι ολόσωμη φόρμα αυτό που φοράω εγώ και έχει 24 ευρώ. Κοίταξε, νωρίς το πρωί επειδή ξεκινάω μια δημαρχία, μια τράπεζα, μια λογίστρια, μια απαντάω τον ένα, μια κάνω βίντεο, μια το άλλο, δεν ξέρω αν θα με βρεις νωρίς. Συνήθως μετά τις μία μισή είμαι στο μαγαζί. Τώρα είναι, μπορεί να είμαι και από τις 10, αλλά δεν μπορώ να ξέρω από τώρα. Ξαρτάται από τις δουλειές που θα έχω. Κάθε πρωί προκύπτουν άλλα προβλήματα, άλλες δουλειές. Εγώ τρέχω και καλύπτω και τις κατερνόσκαλες στις δουλειές γιατί είμαι εδώ. Τέλος πάντων, πήγα και στη Δημαρχία προχθές και έχασα το χαρτί που πλήρωσα και πρέπει να ψάξω και αυτό. Έχω προβλήματα. Εγώ μονίμως έχω προβλήματα, ξέρετε. Τρέχω για όλους και για όλα. Αν θες σίγουρα να με βρεις, έλα μετά τις μία στο μαγαζί. Ή αλλιώς πρέπει να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, 22 ευρώ αυτό το έδειξα. Είναι άλλο χρώμα, ναι. Το ένα πορτοκαλίζει και το άλλο καφετίζει. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι ένα πουκάμισο. Τέλειο. Σας το είχα βάλει και σε ένα live. Εγώ το έχω πάρει. Εννοείται το πήρα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Το φοράς με μαγιό, το φοράς με παντελόνι, με ένα σορτσάκι. Είναι φανταστικό. Πιάνει extra large νούμερο. Είναι τρομερό, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το στυλ τα πουκάμισα είναι πάρα πολύ μόδα. Θα δείτε ότι μπορείτε να τα βάλετε πάρα πολλές εποχές. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και θα κάνετε τη διαφορά γιατί λίγοι τολμάνε να βάλουν πουκάμισο στη θάλασσα. Οι περισσότεροι φοράνε τύπου καφτάνι. Να δείξω και αυτά εδώ τα καφτάνια. Και αυτά πολύ ωραία σχέδια. Μετάξι, πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Φοβερό σχεδιάκι. Κοίταξε, Τζένι, ό,τι θέλεις μπορείς να το παραγγείλεις είτε μαγιό είτε ρούχο και θα μας βάλεις τις παρατηρήσεις τις διαστάσεις σου. Εμείς αν έχουμε τις διαστάσεις θα τσεκάρουμε το νούμερο και θα σε κατευθύνουμε τι πρέπει να πάρεις. Δεν ξέρω τι νούμερο φοράς, μπορείς να κάνεις εσύ μια παραγγελία περίπου, δηλαδή να πεις εγώ φοράω 48 ας πούμε. Να παραγγείλεις το 48, αλλά στις παρατηρήσεις να βάλεις τις διαστάσεις σου. Και αυτό πολύ ωραίο καφτάνι. Και αυτό. Φανταστικό σχέδιο και αυτό. Τέλειο. Κάθε πατρόν έχει άλλο νούμερο. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε σταθερά. Παλιά οι εταιρείες είχαν σταθερά νούμερα. Τώρα τα νούμερα δεν είναι σταθερά. Γι' αυτό ζητάω διαστάσεις. Όταν δούλευα στη βιοτεχνία είχαν σταθερά νούμερα. Ξέραμε το 46 είναι αυτό, το 50 είναι εκείνο, τα ξέραμε. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Κάθε εταιρεία βαφτίζει τα ρούχα της με δικά της νούμερα. Γίνεται πανικός. Δεν συνεννοείσαι, δεν παραγγέλνεις τίποτα σωστά. Όλοι έχουν προβλήματα. Γι' αυτό επιμένω και λέω δώστε μου τις διαστάσεις σας και εγώ θα σας στείλω το σωστό νούμερο. Να σας δείξω και αυτά τα καφτάνια που είναι φανταστικά και τα δύο σχέδια και να σας πω παιδιά ότι πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να κοινοποιήσω το live, να μην το χάσω. Αν περάσει η ώρα δεν μπορώ μετά να το κοινοποιήσω. Ναι, ναι, η Κατερίνα είναι πολύ ωραία και τα δύο. Ό,τι θέλει, στείλε μου μήνυμα, Κατερίνα, να συνονιθούμε. Παιδιά, θα κλείσω το live για να μπορώ να τα κοινοποιήσω. Βασικά το Instagram έχει πρόβλημα που πρέπει να είναι το πολύ μία ώρα. Το Facebook, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Ό,τι χρειάζεστε, μου στέλνετε μήνυμα. Ακολουθήστε
Facebook, Instagram, YouTube, elenastore.gr. Θα μας βρείτε παντού. Είμαστε και στο Scrooge, έχουμε φοβερές τιμές, και στο Google θα μας βρείτε. Και TikTok έχουμε, απλώς τώρα θα το κάνω Έλενα Στόρ γιατί είναι Έλενα Μιχαηλίδου. Είμαστε παντού. Το τηλέφωνο για παραγγελίες είναι 2351-030-991. Ό,τι θέλετε μπορούμε να σας βοηθήσουμε και με μήνυμα. Μπορείτε, θα είναι η κοπέλα Κατερίνα, εννοείται, η Νένα είναι εδώ συνέχεια. Μπορούμε να μιλάμε και μέσω Viber με μηνύματα, είτε στο WhatsApp του καταστήματος. Το WhatsApp του καταστήματος είναι 69-83-63-73-25 και εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε. Νομίζω τα είπα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μου κάνατε παρέα. Ήμασταν και πάρα πολύ σήμερα. Χαμός έγινε πάλι στο Facebook. Εντάξει, τάσαμε 40 και άτομα. Ομολογώ ότι το Facebook που το έχω και περισσότερο, 2 χρόνια παραπάνω το έχω, αλλά στο Facebook έχω 10.000 κόσμο παραπάνω, οπότε εγώ δεν τους αφήνω, γι' αυτό ασχολούμαι με όλα, να ξέρετε, είμαι παντού και ασχολούμαι με όλους, ό,τι θέλετε μου στέλνετε μήνυμα ή παίρνετε τηλέφωνο. Ντίνα, αυτό εδώ θέλεις σε Camel, τι νούμερο, στείλε μου μήνυμα σε παρακαλώ. Στείλε μου μήνυμα, το έχω και σε μαύρο και σε Camel. Παιδιά, στείλτε μήνυμα και εγώ με σειρά προτεραιότητας ένας-ένας σας απαντάω και συνονόμαστε μέσω μηνύματος για να μην γίνει και κανένα λάθος. Θέλω να είναι γραμμένα τα μηνύματα στα social, να μην μπερδεύονται και οι κοπέλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά που με παρακολουθήσατε και με κάνατε παρέα και σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Εύχομαι να μπορέσω να κάνω πολύ σύντομα το επόμενο live. Θα τα πούμε. Πολλά φιλιά. Φιλιά. Ευχαριστώ.